Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει κατατεθεί από αρκετούς συναδέλφους κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει απαντηθεί με περίπου ίδιο τρόπο κατά τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Το ζήτημα του μειωμένου τιμολογίου για τις τρίτεκνες οικογένειες και η εξομοίωση με τις οικογένειες με 4 παιδιά είναι προφανές ότι δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί, λέω, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής για εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις οικογένειες με 4 παιδιά. Και το δεύτερο, για να μην ταλαιπωρήσω το σώμα για ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, πρέπει να σας πω ότι το ερώτημα περί πολιτικής βούλησης για μείωση των δημοτικών τελών που εισπράττει η ΔΕΗ μέσω των λογαριασμών δεν μπορεί να απαντηθεί από καμία κυβέρνηση, διότι απλούστατα το ύψος των δημοτικών τελών αποφασίζεται με βάση αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Και η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να εφαρμόζει τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Το δε ύψος των δημοτικών τελών και φόρων, γνωρίζετε πολύ καλά κύριε συνάδελφε, ότι προσδιορίζεται μετά από αποστολή εγγράφων του Δήμου προς τη ΔΕΗ σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε κτηρίου. Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ελευθέριος Αυγενάκης, έχει το λόγο για 3 λεπτά, κύριε συνάδελφε.